τον απόλυτο εφιάλτη έζησε η 35χρονη βραζιλιάνα χορεύτρια Αλεσάνδρα Ντοσάντο Σίλβα, καθώ μπήκε στο νοσοκομείο για αφαίρεση νομιωμάτων και κατέληξε στο να τη ακροτηριάσουν το αριστερό χέρι σχεδόν από τον ώμο. Το περασμένο καλοκαίρι διαπιστώθηκε ότι είχε δύο μεγάλα νομιώματα και πριν δύο μήνες, στις 3 Φεβρουαρίου, αποφασίστηκε ότι έπρεπε να υποβληθεί σε γυναικολογική επέμβαση. Κατά τη διάρκεια του χειρουργείου υπήρξαν επιπλοκέ με ακατάσχετη αιμορραγία που οδήγησαν του γιατρού σε ολική στερεκτομή. Άγνωστο πώ το χέρι τη περιείχε νεκροτικού ιστού και είχε αρχίσει να μαυρίζει. Οι γιατροί αποφάσισαν να τη ακροτηριάσουν το χέρι. Όταν συνήλθε η γυναίκα δεν πίστευε στα μάτια της. Σοκαρισμένη πήρε εξητήριο, αλλά λίγε μέρε αργότερα χρειάστηκε να κάνει νέα εισαγωγή, καθώ ο ακροτηριασμό δεν είχε γίνει σωστά. Τώρα η υγειονομική υπηρεσία του Ρίο έχει ξεκινήσει εσωτερική έρευνα για να ξεκαθαριστεί τι συνέβη και μία απλή γυναικολογική επέμβαση κατέληξε σε ακροτηριασμό.